κλιμακώνει εκ νέου την προκλητικότητά της η Τουρκία με την έκδοση νέας Ναύτεξ, με την οποία δεσμεύει στις 3 Απριλίου για ασκήσεις περιοχή σε απόσταση 35 χιλιόμετρων από το ακροτήρι Λεμεσού, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των τεμαχίων 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΣ. Και όλα αυτά λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών για συνάντηση Αναστασιάδη Ακιντζή στις 16 Απριλίου. Την ίδια ώρα κίνδυνο πολέμου μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, περισσότερο τυχαία παρά από πρόθεση, βλέπει η γερμανική εφημερίδα Die Welt, ενώ ανησυχίες για αναταράξεις από την Τουρκία σε Ελλάδα και ΗΠΑ το επόμενο δίμηνο, λόγω επανεκλογής Ερντογάν, εκφράζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα. Αν θα γίνει, δεν θα γίνει. Όχι, λέω, δεν θα γίνει. Λέω, αν φοβάστε. Κοιτάξτε, όταν χαράσεις μια πολιτική, όταν αντιμετωπίζεις μια δύσκολη κατάσταση, λαμβάνεις υπόψη σου τα πάντα. Ακόμα και τις δύσκολες πιθανότητες. Έτσι δεν είναι, και τις πιο αρνητικές. Προσωπικά πιστεύω ότι θα αποφευθεί αυτό, γιατί δεν είναι προς όφελος καμιάς πλευράς κάτι τέτοιο. Σε φραστικό επίπεδο πάντως, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν χτυπήσει κόκκινο. Την Ελληνική Επανάσταση του 1821 επιστράτευσε με νόημα από την Αρμενία ο Πάνος Καμένος ως απάντηση στις προκλητικές δηλώσεις Μαχτσελή περί των Ελλήνων παππούδων μας που βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. In many moments of his history, and especially in the moment of the history of they have in their mind the big Ottoman Empire, they have lost, like 1821 in Greece. Στο μεταξύ, στις φυλακές της Ανδριανούπολης παραμένουν επί 30 ημέρες οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί που χθες είχαν επισκεπτήριο από τους γονείς τους, χωρίς όμως για μία ακόμη φορά να μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί τους πίσω από το τζάμι ασφαλείας, ενώ όλα τα αιτήματα αποφυλάκησής τους έχουν απορριφθεί. Παζάρι της Άγκυρας με τους δύο αξιωματικούς βλέπει πλέον η κυβέρνηση. Εδώ πρόκειται για μία στάση κολυσιεργίας που δίνει την εντύπωση ότι η Τουρκία προσπαθεί να αξιοποιήσει το ζήτημα. Την επιθυμία των ΗΠΑ για επιστροφή των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στα σπίτια του. Εξέφρασε εκ νέου ο Τζέφρι Πάιατ. What I can tell you is the United States is going to remain engaged. Η Αθήνα πάντως αδυνατεί να εγγυηθεί την επιστροφή τους πριν από το Πάσχα, ενώ η αντιπολίτευση βάλει εναντίον της κυβέρνησης για ανικανότητα και τη γλωσσία. Τον Υπουργό Αμήνης να λέει ότι πρόκειται για ομοιρία και να έχει μια συγκεκριμένη ρητορική και τον αναπληρωτή Υπουργό να λέει ότι δεν είναι. Τον Πρωθυπουργό να λέει ότι είναι ένα σύνηθες συμβάν. Ναι. Και στη συνέχεια ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να θέτει το σύνηθες συμβάν στο επίπεδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν βγάζεις άκρη. Ο Φώτης Κουβέλης άλλωστε πήρε εκ νέου αποστάσεις από τον πολιτικό του προϊστάμενο για τα περί ομοιρίας των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Διεκδικούμε να επιστρέψουν το συντομότερο οι δύο στρατιωτικοί μας στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχθούμε το νομικό περιεχόμενο της λέξης ομοιρία. Η έννοια της ομοιρίας είναι διαφορετική από την παρατεταμένη και αδικαιολόγητη κράτηση. Έχει άλλο περιεχόμενο και άλλες διαστάσεις. Παρά τις 30 ημέρες που έχουν περάσει, η τουρκική εισαγγελία δεν έχει συντάξει ακόμη κατηγορητήριο, το οποίο απαιτείται ώστε να μπορούν οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί να καταθέσουν εκ νέου αίτημα αποφυλάκησης. Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας εκεί, Μανώλη Κωστίδη, για να μας ενημερώσει για την παρουσία του Ταγί Περντογάν στην Αγία Σοφιά. Μανώλη, καλώς μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο Τούρκος πρόεδρος, πριν από περίπου μία ώρα, επισκέφθηκε την Αγία Σοφιά για πολιτιστικούς λόγους. Να θυμίσουμε ότι η Αγία Σοφιά από το 1935 παραμένει μουσείο. Είχε μετατραπεί από τζαμί σε μουσείο. Ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν επισκέφθηκε, καθώς σήμερα ξεκινάει η Μπιενάλε στην Κωνσταντινούπολη, σε διάφορα σημεία θα υπάρχουν εχθές και τα εγγένεια ξεκίνησαν από την Αγία Σοφιά. Mm-hmm. Συνομιλία του εκεί ο Ερντογάν, αφού δήλωσε πολύ συγκινημένος πως βρίσκεται σε έναν τόσο ιερό χώρο, στη συνέχεια ανέφερε τα παράπονα του και δήλωσε ότι μας κατέστρεψαν τον πολιτισμό περισσότερο από το Βυζάντιο οι άνθρωποι που έχουν την βυζαντινή νοοτροπία. Περισσότερο από τη Δύση οι άνθρωποι που έχουν δυτική νοοτροπία. Τέτοια νοοτροπία που μετέτρεψαν τα τζαμιά μας σε μουσεία, όπως αυτός ο χώρος, δηλαδή εννοούσε την Αγία Σοφιά, mm-hmm. μετέτρεψαν τα τζαμιά μας σε στάβλους, κατηγορώντας βεβαίως τους κεμαλιστές mm-hmm. και τον ίδιο τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ. Mm-hmm. Στην Αγία Σοφιά έγιναν αυτά, στην Αγία Σοφιά όπου πριν από τα περασμένα χρόνια, να θυμίσουμε ότι η τουρκική κρατική τηλεόραση στο Ραμαζάνι κάθε μέρα είχε ζωντανές μεταδόσεις και διάβαζε το Κοράνι ο Ιμάμης σε ζωντανή μετάδοση. Άρα η κάθε παρουσία του Τούρκου Προέδρου και κάθε λέξη της ομιλίας του έχει τη σημασία της. Έτσι. Γι' αυτό και την αναφέρουμε.
Έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη, για το.